Στην ανακούφιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης μερίδας του πληθυσμού στοχεύουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις, με τις ελαφρύνσεις να επικεντρώνονται στο τρίπτυχο νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ευάλωτοι πολίτες. Και άμεσο στόχο της κυβέρνησης η όποια ανακούφιση να φτάσει απευθείας στους πολίτες. Δεν πρόκειται να φανώ προσωρινά ευχάριστος και να υπονομεύσω την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας, τόνισε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο Πρωθυπουργός. Καθώς οι δυνάμεις του λαϊκισμού σε όλη την Ήπειρο επιχειρούν και πάλι να διακινήσουν εύκολες και απλοϊκές απαντήσεις σε δύσκολα και σύνθετα ερωτήματα. Κρύβουν, για παράδειγμα, ότι οι ανατιμήσεις είναι εισαγόμενες, αναζητώντας εθνικές ευθύνες, και προτείνουν λύσεις ανεφάρμοστες, που χαϊδεύουν αυτιά, αλλά δένουν τα μυαλά και τα χέρια. Απέναντι σε όλα αυτά, όπλο μας παραμένει η γλώσσα της αλήθειας, ο ρεαλισμός και το αποτέλεσμα. Νιώθω τις δυσκολίες γύρω μας. Την αγωνία όταν ανοίγει ο λογαριασμός ρεύματος στο σπίτι, όταν το βλέμμα κοιτά το ράφι του σούπερ μάρκετ ή το μετρητή της βενζίνης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται απομονωμένος στην οικία του λόγω COVID, διευκρίνησε ότι τα μέτρα θα αναλυθούν αύριο από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομικών, ενέργειας και αγροτικής ανάπτυξης. Οι ρυθμίσεις αφορούν όλα τα μέτωπα της ακρίβειας και συγκεκριμένα. Τόνωση του εισοδήματος με ένα έκτακτο επίδομα στους χαμηλά αμοιβόμενους και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά που έχουν σήμερα και τα περισσότερα έξοδα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Τη γενναία επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος. Τη μερική απορρόφηση των αυξήσεων στα καύσιμα με την κάλυψη 180 λίτρων για την κίνηση των οχημάτων. Ειδικές μέριμνες για τους αγρότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν χτυπηθεί ιδιαίτερα από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πλαισιώνονται από το νέο χαμηλότερο ένφια και από την επικείμενη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Όλες, ωστόσο, οι νέες ρυθμίσεις υπηρετούν δύο αρχές. Πρώτον, είναι στοχευμένες και όχι οριζόντιες, δίνοντας ειδικότερη έμφαση στη στήριξη των πιο αδύναμων. Και δεύτερον, είναι ευθυγραμμισμένες με τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, την οποία έχουμε εξ αρχής χαράξει. Μια επιλογή που συγκλίνει με τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά δεν αποκλίνει από τις αντοχές της οικονομίας και που αντιμετωπίζει το παρόν χωρίς να αναρκοθετεί το μέλλον. Περιλαμβάνουν δηλαδή αυτά που αποκαλώ μέτρα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας. Γιατί η διεθνής αναστάτωση θα περάσει, αλλά η χώρα πρέπει να είναι δυνατή για να συνεχίσει δυναμικά την πορεία της. Με την οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να αποτελεί σημείο βασικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση που μπορεί να βάλει σε περιπέτειες την ελληνική οικονομία και την πορεία των δημοσίων εσόδων. Για ημίμετρα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, πλαφών στις τιμές ενέργειας, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με μήνυμα το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα. Τα μέτρα της κυβέρνησης έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση και πάντως δεν αρκούν για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ.